Έχει ένα λιβανιστήρι. Κάθε μέρα ένα... λιβανίζω. Αλήθεια. Κάθε μέρα, ναι. Και πας εκκλησία κανονικά. Πιστεύω στην Παναγία, την έχω δει πολλές φορές στην Παναγία. Κολυτάρια, κολυτάρια με την... Βλέπεστε, πού και πού, καμιά φορά. Όχι, πολύ συχνά βλέπω, δεν είναι πού και πού καμιά φορά. Είναι, είμαστε κολλητοί. Εγώ και η Παναγία, εγώ θα σου πω για την Παναγία, που τη βλέπω κάθε μέρα. Όχι, τώρα πάει, λένε διάφοροι. Γιατί εγώ που τη βλέπω κάθε μέρα θα σου πω για την Παναγία τι και πώς. Εντάξει, άλλοι βλέπουν τον Χριστό Φαντάρο, η Άντζελα βλέπει την Παναγία. Και συνέχισε και πιστεύει στην Παναγία, δεν πιστεύει στο Θεό. Ναι. Την Παναγία την πιστεύει, που τη βλέπει κιόλας. Τον άλλον δεν τον βλέπει, που να πιστέψει. Λες εσύ, έχω έναν ξάδερφο και δεν το πιστεύω, άμα δεν τον δεις. Είναι από το χωριό, δεν τον ξέρει. Ναι, ακριβώς, δεν μπορεί και να μην είναι αλήθεια. Είναι σοβαρή γυναίκα, λέει αυτά που βλέπει από τα που αυτά βλέπει, πιστεύω, αυτά που βλέπω. Δηλαδή με αυτό που πίνω το καφεδάκι μου, που τρώω, που κάθομαι, που παράζω, που λέμε τα δικά μας, τα κουτσομπολιά μας. Και συνέχισε την ωραία αυτή η συνέντευξη με μια. Εγώ το χαίρομαι αυτά, αλήθεια. Ναι, ναι. Μια χνήσια τζελιά. Από αυτή ρε παιδί μου που λες ότι εντάξει είναι το στοιχείο της. Που της εξασφαλίζει θέση Υπουργού Παιδείας σε κυβέρνηση Σιριζανέλ. Βεβαίως. Αν με βάλεις και μου πεις, κοριτσάκι με εδώ, τι νότα είναι αυτή, θα σου πω δεν ξέρω. Αλλά αν μου πεις τραγούδα, θα μείνεις με το στόμα ανοιχτή. Είναι σίγουρα λάθος. Εμένα μου αρέσει το στόμα ανοιχτή. Πρόσεξε. Όχι με... όλα αυτά που κάνει, αλλά δεν καταλαβαίνω. Εγώ φτιάχνω εικόνα με αυτή τη φράση. Είναι άλλο το θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ναι. Που είναι το στόμα ανοιχτό. Ένα, η έκπληξη. Και άλλο θα μείνει με το στόμα ανοιχτή. Κλείστε το, κύριε Πασοκτζής.